Νέο τροχείο με εγκατάλειψη είχαμε αυτή τη φορά στη Ρόδο. Η Ελένη Λαζάρου θα μας ενημερώσει. Ο οδηγός παρέσυρε ένα νεαρό, τον άφησε στο πεζοδρόμιο και απλά έφυγε. Το ατύχημα έγινε χθες το απόγευμα, Αντώνη, στην περιοχή Αραπάκη της Ρόδου. Θύμα ένας 26χρονος διανομέας φαγητού, τον βλέπουμε και εδώ στα πλάνα μας, ο οποίος την ώρα του ατυχήματος δεν ήταν με το μηχανάκι του, αλλά πεζός. Όπως μας περιέγραψε, προσπαθούσε να περάσει το δρόμο έξω από το εστιατόριο όπου εργάζεται και να πετάξει τα σκουπίδια στον κάδο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Όταν ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα τον χτύπησε, τον πέταξε μακριά. Ο ίδιος τραυματίστηκε στο κεφάλι, έχασε τις αισθήσεις του, αλλά άνθρωποι που ήταν μπροστά και ήταν αρκετοί αυτοί, του είπαν πως ο ασυνήθιτος οδηγός σταμάτησε για λίγο, αλλά στη συνέχεια πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε. Η τροχέα, με βάση αυτές τις μαρτυρίες, οι οποίες είναι πολύτιμες, αλλά και από βίντεο από κάμερες ασφαλείας, έχουν ταυτοποιήσει τον οδηγό και τον αναζητούν προκειμένου να τον συλλάβουν. Μάστιγα η καταλήψη τον τελευταίο καιρό και είναι περίεργο αυτό, γιατί σχεδόν πάντα οι υπέτη βρίσκονται από όλη αυτή την ιστορία. Ελένη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι είπε ο τραυματίας. Ήμουνα στο μαγαζί που δουλεύω delivery και πήγα πετάξω τα σκουπίδια απέναντι στους κάδους και μετά έτσι όπως πέταξα την κούτα δεν θυμάμαι τίποτα απολύτως. Ο οδηγός από ό,τι μου είπαν είχε έρθει λέει με είδε, είπε λέει ότι θα παρκάρει τα μάξι και έπιε. Έχω χτυπήσει εδώ, έχω κάνει ράματα και πίσω στο μέρος στο κεφάλι. Εδώ εγώ χτύπησα μια γάτα προχτές και σταμάτησα και την πήρα κτηνίατρο. Δηλαδή στον άνθρωπο